Θα πάμε τώρα στην φωτογράφο, την κυρία Μαγδαληνή Βογιατζή. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Που πήρε το πρώτο βραβείο σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε μάλιστα αυτόν τον διαγωνισμό η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. Μια σπουδαία διάκριση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Βογιατζή. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ και χρόνια πολλά βέβαια. Κυρία Βογιατζή, καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το βασικό, πώς προέκυψε η συμμετοχή και μετά η διάκριση. Πάρα πολύ απλά, είδα κάποια στιγμή το διαγωνισμό. Δεν συνηθίζω να διαγωνίζομαι. Στις αρχές που είχα ασχοληθεί με τη φωτογραφία, είχα ασχοληθεί περισσότερο με διαγωνισμούς. Αλλά επειδή ήταν το αυτοπορτρέτο, ναι, που εγώ δεν... Αυτό ήταν το θέμα, αυτοπορτρέτο. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με αυτό το είδος. Δηλαδή δεν είχα φωτογραφίσει ποτέ τον εαυτό μου. Πάντα φωτογράφιζα τους άλλους. Και ήταν μια πρόκληση για μένα. Και έτσι αποφάσισα να αυτοφωτογραφηθώ και να αποδώσω μάλιστα και συναισθήματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δεν αληθινά καμία... συναισθήματα, αληθινά συναισθήματα. True feelings, είναι, ναι, και ο αληθινά τίτλος... συναισθήματα. Είναι και ο τίτλος της φωτογραφίας. Ναι, βέβαια, ναι. Εγώ τώρα διερωτώ με αν προκύπτουν ψεύτικα συναισθήματα μέσα από μία φωτογραφία... μιας γυναίκας που λατρεύει τη φωτογραφία. Δεν είναι η δουλειά της, δεν είστε επαγγελματίας φωτογράφος, σωστά. Είστε οδοντίατρος. Είστε οδοντίατρος. Οπότε ψεύτικα και ελλιπή συναισθήματα δύσκολο να προέκυπταν, θα προσθέσω εγώ. Ναι, απλά εγώ το σκέφτηκα κάπως αλλιώς το αυτοπορτρέτο. Ναι. Με την έννοια του ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πλέον στη σύγχρονη εποχή και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας τις selfies, τις λεγόμενες. Σωστά. Όπου όλοι προσπαθούμε να είμαστε πολύ πιο όμορφοι, βάζουμε φίλτρα, να δείχνουμε πιο νέοι, πιο φρέσκοι, χαρούμενοι, πάντοτε κάπου έχουμε πάει. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το ψεύτικο. Είναι μια εξαπάτηση κατά κάποιο τρόπο για μένα οι selfies. Έτσι, και γι' αυτό το λόγο το σκέφτηκα ότι θα ήθελα να κάνω κάτι που να είναι πραγματικό, δηλαδή να μην εμπεριέχει καθόλου κάτι ψεύτικο. Πότε τραβήχτηκε? Τραβήχτηκε πριν περίπου ένα μήνα, δηλαδή μέσα στα πλαίσια της καραντίνας και όλων εκεί αυτών θέλω των να πάω. Εκεί θέλω να πάω. Αν η πανδημία και αυτοί οι περιορισμοί που βιώνουμε όλοι, και στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικότερα, σας επηρέασε και επηρέασε και το τελικό αποτέλεσμα. Σαφέστατα, έχει επηρεάσει και εμένα και όλους. Και θα μιλήσω για μένα, αφού είναι αυτό το πορτρέτο. Ναι, βέβαια. Ένιωσα και εγώ πάρα πολύ τον εγκλεισμό, παρότι εγώ εργάζομαι, εξακολουθώ και εργάζομαι και δεν είχα όλη αυτή τη στεναχώρια άλλων ανθρώπων λόγω της αναστολής της εργασίας τους. Παρόλα τα αυτά και εγώ επειδή σεβόμουν τους συνανθρώπους μου, έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έμενα μετά κλεισμένη στο σπίτι για πάρα πολλές ώρες, για πάρα πολύ καιρό, έτσι, και σίγουρα είχε και στο δικό μου ψυχισμό πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση αυτή η μοναξιά, ο περιορισμός, γιατί έχω και δικούς μου στην Αθήνα, δεν μπορούσα να ταξιδέψω, υγειονομικοί δεν έχουμε δικαίωμα βίας εδώ και πάρα πολύ, ναι, καιρό. Για να σας ρωτήσω τώρα, βέβαια, πόσα κλικ χρειάστηκαν για να τραβήξετε και για να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα? Πάνω από 50 κλικ, γιατί όπως βλέπετε η φωτογραφία είναι και με κλειστά τα μάτια. Σωστά. Έχω χτίσει το τρυπόδι, προσπαθώ με ένα τηλεχειριστήριο να τραβήξω μια φωτογραφία. Δεν βλέπω αυτό που βγάζω, ώστε να είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα, οπότε χρειάστηκαν αρκετά κλικ, αλλά εντάξει, είμαι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα αυτό. Οι κριτές έπρεπε να διαλέξουν ανάμεσα σε πόσες φωτογραφίες και ανάμεσα σε πόσους διαγωνιζόμενους? Νομίζω 75 ήταν οι διαγωνιζόμενοι και οι φωτογραφίες 270. Δεν είμαι 100% σίγουρη, δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτό, αλλά κάπου εκεί ήταν. Υπήρξαν και επαγγελματίες φωτογράφοι που πήραν μέρος στο διαγωνισμό? Νομίζω πως ναι, σίγουρα.
ξέρετε τώρα ότι μία επιτυχία μας γεμίζει βέβαια με ικανοποίηση, αλλά βλέπουμε και λίγο μπροστά. Ξέρετε, είμαστε και λίγο αχόρταγοι γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, ο στόχος σας, αν κοιτάζετε μπροστά, ποιος είναι στο μέτωπο της φωτογραφίας, των λήψεων? Πάντοτε θέλω να προοδεύω, να γίνομαι καλύτερη. Ναι. Αλλά αυτό είναι ούτως ή άλλως σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή δεν το κάνω για να κερδίσω ένα βραβείο. Το κάνω καταρχήν για μένα. Γιατί η φωτογραφία είναι μια σπουδαία παρέα και είναι και μια καταπληκτική ψυχοθεραπεία. Αλήθεια το λέω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι με γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι θα καθίσω, θα βγω, θα φωτογραφίσω ή θα φωτογραφίσω φίλους μέσα σε πλαίσια κάποιου project. Ναι. Και μετά θα είμαι με τις ώρες στον υπολογιστή να επεξεργάζομαι, να φτιάχνω, να... Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και είναι θέλω πάρα να σας πολύ ρωτήσω βέβαια αν η μόδα της νέας τεχνολογίας των κινητών βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση ή αν επιλέγετε τον παραδοσιακό τρόπο μιας φωτογραφικής μηχανής. Δεν ξέρω, πώς δουλεύετε, πώς εργάζεστε? Με την φωτογραφική μηχανή, με τη φωτογραφική μηχανή και μετά σίγουρα μπαίνω και σε προγράμματα σύγχρονα όπως το Photoshop και επεξεργάζομαι τις φωτογραφίες μου. Πότε ξεκίνησε η περιήγησή σας στον κόσμο της φωτογραφίας και να κλείσουμε με αυτό? 2012. Ναι. Ναι, αλλά προέρχομαι από το χώρο της ζωγραφικής, δηλαδή είμαι και ερασιτέχνης ζωγράφος. Μάλιστα. Συγχαρητήρια και πάλι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαστε εδώ για να προβάλλουμε αυτές τις όμορφες και ξεχωριστές επιτυχίες σε μια ξεχωριστή και δύσκολη περίοδο. Αλλά δεν κοιτάζει. Σας ευχαριστούμε όλοι. Κοιτάζουμε μπροστά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια. Συγχαρητήρια και πάλι.